πρώην σύζυγός του, η Χίρα τέλος πάντων, η Χριστίνα, είναι έγκυος 2,5 μηνών από έναν άντρα γιατρό με τον οποίο διατηρούσε σχέσεις εδώ και αρκετό καιρό. Και το πιο σοκαριστικό ακόμα, γιατί παιδιά, αυτή την αποκάλυψη... Παιδιά, αυτό είναι δημοσίευμα, είναι φήμες, παρόλα αυτά έγινε μεγάλο θέμα. Ναι, έγινε πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε και τον αδερφό, ο οποίος μίλησε σε εκπομπή, ο αδερφός του Σταρτζάλτη, ο Γιάννης Ρώτας ακριβώς, και είπε πως και αυτός το έχει ακούσει αυτό το πράγμα και είπε επίσης πως αυτή η σχέση υπήρχε από πριν, πως αυτός ήταν και ο λόγος που χώρισαν με τον Στάθη, και πως αν η κυρία αυτή, λέει, έκανε αυτό που έκανε, δικαίωμά της, λίγο σεβασμός προς το πρόσωπο του Στάθη, αν είναι αλήθεια αυτά. Και είπε επίσης πως ναι, είχαν χωρίσει με τον Στάθη Ψάλτη πολύ πριν φύγει και από τη ζωή ο Στάθης. Πάμε να δούμε το βίντεο, πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Έχουμε έτσι, ένα βίντεο, έχουμε είναι ένα πάρα βίντεο. Πολύ μεγάλο, δεν ξέρω αν το έχουν ετοιμάσει θα από μας πάνω το ετοιμάσουν και μπορούμε από να πάνω, το, το έχουν φτιάξει, το έχουν ετοιμάσει, καταλαβαίνετε ότι είναι τη στιγμή σε αυτή η είδηση. Να δούμε τι έχει γίνει. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που υπάρχουν και κυκλοφορούν πολύ πολύ έντονα, έτσι, από φιλικό περιβάλλον και όχι μόνο, η Χριστίνα Ψάλτη, η γλυκύτατη κατά τα άλλα Χριστίνα, εδώ και κάποιο διάστημα βρίσκεται σε σχέση με γιατρό, έτσι, επιστήμονα. Γιατρός. Γιατρός είναι, ναι. Συγκεκριμένος κύριος. Έτσι λένε οι ψήφοι. Φημολογείται ότι έχει σχέση. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, ότι ο έρωτάς τους έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε η Χριστίνα Ψάλτη είναι και έγκυος. Από τον συγκεκριμένο κύριο γιατρό. Οι αντιδράσεις είναι πολλές, έτσι, δηλαδή άνθρωποι που μας μετέφεραν αυτά τα πράγματα μας τα είπαν εξοργισμένοι, δηλαδή από την άποψη ότι ενώ ήταν αρκετά χρόνια με τον Στάθη Ψάλτη, πώς γίνεται χωρίς καν να μην έχει κλείσει ούτε ένας χρόνος, να έχει προχωρήσει τόσο πολύ στη ζωή της και μάλιστα να έχει μείνει και έγκυος. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή... Γιάννης Ρώτας, ο αδερφός του Στάθη Ψάλτη, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις για τη Χριστίνα Ψάλτη, ότι ναι, εκμεταλλευόταν τον αδερφό μετά του. Μετά βγήκε και είπε συγγνώμη. Ναι. Το θυμάμαι πολύ καλά. Ναι. Μπορεί να είπε συγγνώμη για άλλους λόγους. Μπορεί να τον απείλησε με μήνυση, μπορεί οτιδήποτε. Ναι. Θυμάστε όμως που έλεγε ότι εκμεταλλευτήκε τον αδερφό του οικονομικά, γενικά δεν τον αγαπήσε ποτέ και όλα αυτά. Αυτό το πράγμα, αυτή η εξέλιξη, σίγουρα μας κάνει να σκεφτόμαστε διπλά και τριπλά αν αυτό που έλεγε ο κύριος Γιάννης Ρώτας ισχύει ή όχι. Τώρα, αν μετά το πήρε πίσω, μπορεί να το έκανε για χίλιους άλλους λόγους. Μπορεί να απειλήθηκε και από τον γιατρό. Μπορεί να συζήτησε μαζί της. Μπορεί να του είπε κάποια άλλα πράγματα. Δεν λέω ότι αυτό το πράγμα ισχύει, αλλά μας βάζει σε δεύτερες σκέψεις για αυτή η εξέλιξη. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε και τον αδερφό του, ναι. Αφού μιλάμε γι' αυτό, πάμε να τον ακούσουμε για να τα πούμε. Μου μιλάει κανείς από αυτούς. Δεν, ο Στάθης έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα. Τώρα όμως με στενοχωρεί βαθιά αυτή η εξέλιξη. 10 μήνες είναι που έφυγε ο λατρεμένος μου. 10 μήνες. Κύριε Ρώτα, μισό λεπτό. Κύριε Ρώτα. Ήταν όμως κοντά του, στο νοσοκομείο παντού, ήταν κοντά του η γυναίκα. Η γυναίκα έκανε τη σύζυγο τότε. Είχανε χωρίσει. Επειδή και πριν... Μισό λεπτό. Λέει ο κύριος Ρώτας, ακούστε λίγο. Η συμπεριφορά της ήταν απέναντι μου και απέναντι όλων των ανθρώπων των δικών μας. Φοβερή. Δεν μπορεί να μου λέει ο γιατρός ότι εγώ το Σαθούλη θα το κάνω καλά και σε 5 μήνες θα πάει περπατώντας στο σπίτι. Και να πετάγεται να μου λέει σε μένα, και ήταν μάρτυρα μία συνάδελφος και μία η μάνατζέρ μας, παρόν. Τι την κατηγορώ, πού την κατηγόρησα. Ότι είχε εξωσυγικές σχέσεις όταν ήταν παντρεμένη. Όχι, φίλε μου, δεν το είπα δεν εγώ. Λέει ότι χώρισε. Δεν ότι είπε έτσι. Λέει ότι είχαν χωρίσει με τον Στάθη Ψάλτη και μετά έκανε τη σχέση με τον γιατρό, από ό,τι καταλάβαμε. Είχαν χωρίσει, και εκ των υστέρων έμαθα ότι είχε και εγώ, όπως το μάθατε εσείς τώρα, το έμαθα και εγώ. Και ότι υπάρχει εγκυμοσύνη ίσως. Και ότι υπάρχει ίσως εγκυμοσύνη της Χριστίνας, είναι έγκυος. Δεν ξέρω τίποτα. Να σκάνει ό,τι θέλει η κοπέλα. Δεν με αφορά.
Ποια? Πριν είπατε, κύριε Ρώτα, σεβασμός, λίγο σεβασμός. Τι εννοείτε? Λοιπόν, σεβασμός. Παιδιά, εντάξει, δεν έχουμε σίγουρα επιβεβαίωση από κανέναν. Δεν ξέρουμε, μπορεί και να μην ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι φήμες. Ναι, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το λαϊκό δικαστήριο γενικότερα εμένα. Έτσι, ο καθένας παίρνει το δρόμο του, τη ζωή του, αποφασίζει, κρίνει, κάνει και πράττει για την δική του ζωή ο καθένας. Οι συνέπειες και όλα αυτά δεν θεωρώ ότι πρέπει να τις βάλουμε εμείς και δεν θεωρώ ότι πρέπει εμείς να κάνουμε λαϊκό δικαστήριο αυτή τη στιγμή. Ούτε και θα... Μπορεί να ήταν χωρισμένη ένα χρόνο πριν. Θα τις απομυστεί ίδια ο κάθε άνθρωπος. Ακριβώς. Θα απομυστεί τις δικές της συνέπειες εάν έχει η γυναίκα. Έτσι. Μπορεί να ήταν δίπλα του παιδιά 2-3 χρόνια και αυτός να μην την ήθελε. Δεν ξέρουμε, έτσι, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς βίωναν τις σχέσεις τους αυτοί οι δύο οι άνθρωποι όσο ήταν εν ζωή ο Στάθης Ψάλτης. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να ήταν δίπλα του, απλά φιλικά. Δεν το γνωρίζουμε εμείς και μπορεί η γυναίκα να ήθελε ναι να προχωρήσει τη ζωή της. Ούτε αυτό θα το κρίνουμε εμείς αν είναι λάθος ή σωστό. Παρ' όλα αυτά είναι μια τεράστια εξέλιξη, έτσι, που σίγουρα θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον των μέσων επικοινωνίας και τα λοιπά, και εκπομπών και όλων. Και ίσως και ο Στάθης να ήθελε έτσι να συνεχίσει και να προχωρήσει τη ζωή της, να κάνει την οικογένειά της. Μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Δεν μου αρέσει το ότι βάζουμε μια γυναίκα στον τοίχο, τη ρίχνουμε. Δεν ξέρουμε, παιδιά, έτσι, τι έχει γίνει. Μπορεί να το έχει συνεννοηθεί, να έχει συνεννοηθεί από πριν με τον Στάθη Ψάλτη, να προχωρήσει τη ζωή της, να κάνει ένα παιδί. Μπορεί να το ήθελε πάρα πολύ αυτή. Mm-hmm. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Γενικότερα, ό,τι δεν μας αρέσει να μας κάνουν, ας μην το κάνουμε εμείς και ειδικά μέσα από την εκπομπή τη δική μας. Λοιπόν...